και θα έχουν και καθοριστικό αντιλαμβάνεται σε ρόλο. Τρεις ελληνικοί πλήτες, του κοβεί πλήτες ξένοι. Άρα οι τρεις ξένοι ουσιαστικά θα αποφασίζουν να υπάρχει διαφορά. Θα μπορούν να αποταθούν λοιπόν σε αυτούς τους τρεις ξένους, για να γινόμαστε κατανοητοί, για να πάρουν τον τίτλο ιδιοκτησίας οι χρήστες, με το επιχείρημα ότι εάν γίνει έξωση, θα υποστούν μεγαλύτερη ζημία ή θα γίνει μεγαλύτερων κακών από την αποκατάσταση στον ιδιοκτήτη. Μα δεν υπάρχει δικαστήριο στον κόσμο για εμάς που είμαστε νομικοί, που όταν του δείξει όλα τα τελευταία 20 χρόνια, παραδείγματος χάρη, κατέχει στην περιουσία αυτή, ενώ ο άλλος είναι στις ελεύθερες περιοχές, έκαμε την δική του την επιχειρήση, την δική του δουλειά, που, που δεν θα αποδώσει μάλλον την ιδιοκτησία εμείς στον χρήστη. Άρα δείξαμε τον ασκόν του αιώλου και οι χρήστες σε όλες τις περιουσίες μας, διότι κακά τα ψέματα, όλες οι κατοικίες κατέχονται παράνο. Οι κατοικίες οι οποίες είναι άδειες. Εκτός από κάτι είχα λαμβάνει τώρα ίσως. Ναι. Συνεπώς, με αυτόν τον περιορισμό τον οποίο βάλαμε, η πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών κατοικιών θα σχέσει. Θα περαιτεί σε αποζημίωση. Υπάρχει περιορισμό για έκταση 7.500 σκάλες. Τετραγωνικά μέτρα, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να διεκδικήσεις, θα θεσπιστούν λέει οι κριτήρια για την αποκατάσταση μεγαλύτερων εκτάσεων. Υπάρχουν περιορισμοί στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει εκμετάλλευση της περιουσίας και ανάπτυξη και δεν μπορεί να βγει ξεχωριστός τίτλος και πάλι περιορίζεσαι σε αποζημίωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα χωράφια. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Συγγνώμη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα χωράφια και τα υπόπεδα. Ναι, εάν πάνω στην περιουσία σου έχει γίνει μια ενιαία ανάπτυξη, πάει μας πάρει μια ξενοδοχειακή μονάδα, και δεν μπορεί να εκδοθούσε ξεχωριστή τίτλη, διότι είναι ενιαία η ανάπτυξη πλέον, η οποία έγινε, τότε περιορίζεσαι σε αποζημίωση. Στην καλύτερα των περιπτώσεων να πάρεις κάποιες μετοχές, αν είναι εταιρεία, μέσα στην εταιρεία η οποία έκαμε την ανάπτυξη. Αποζημίωση ουσιαστικά θα πάρει. Τον τίτλο να έχεις χάσει. Ή αν είναι μικρές συνειδιόκτητες περιουσίες, χαρακτηρίζονται σαν προβληματικές και αυτές αποζημιώνονται. Μα έχει πολύ κόσμο που έχει μικρά μερίδια. Διότι το κληρονομικό μας δίκαιο στην Κύπρο, ξέρετε, σπάζει σε ίσα μερίδια. Ναι, ναι. Το λοιπόν, επιπρόσθετα, αν είναι μερίδια, συνειδιοκτησία, και δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι συνειδιοκτήτες να πάρουν αποζημίωση ή να αποκατάσταση, τότε κερδίζει η άποψη το παίρνουμε αποζημίωση. Είναι πάρα πολλοί οι περιορισμοί οι οποίοι μπήκαν. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, και βεβαίως αυτοί οι περιορισμοί μας δεσμεύουν. Διότι εμείς επαναλαμβάνουμε αυτές τις προτάσεις. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να προηγηθεί η συζήτηση άνθρων κατά άνθρων επί των προτάσεων. Μπορεί κάποιες γενικές απόψεις να είχαν συζητηθεί, αλλά τι έγινε. Εγώ ήμουν στο Λονδίνο τότε, το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου του 2010, ο πρόεδρος το Σαββατοκυριακό, Παρασκευή νομίζω, επέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς το πακέτο των προτάσεων και την Τρίτη την έδωσε στον τουρκική πλευρά. Ποιος θα καθόταν ένα Σαββατοκυριακό να μελετήσει ένα λεπτομερές νομικό έγγραφο. Δυσνόητο πολλές φορές. Το διάβασα 3, 4, 5 και 10 φορές να πάρω σημειώσεις για να μπορέσω να το κατανοήσω. Όσο μάλλον η πολιτική ηγεσία μέσα σε Σαββατοκυριακό. Αυτά είναι λάθη. Και αυτά μαζί με άλλα που αφορούν το Κυπριακό είναι αυτά που δημιουργούν την πτώση στη δημοτικότητα του Πρόεδρου. Για την οποία κατηγορούν όλους τους άλλους. Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε λύση. Αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι δεν θα επιχειρηθεί η επιβολή λύση όπως επιχειρήθηκε και παλαιότερα. Με έναν σχέδιο το γνωστό πλέον θα έχουμε και την επέτειο του στις 24 Απριλίου. Ημέρα του Πάσχα νομίζω φέτος. Διπλή ανάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαι σίγουρος ότι θα έρθει κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του κυρίου Ντάουνερ χθες στο συνέδριο των Ρώσων επιχειρηματιών στην Κύπρο, εάν δεν προχωρήσουμε στη βάση της ζωνικής δικαιοδοτικής ομοσπονδίας είναι η τελευταία ευκαιρία, θα πέσει η αυλαία. Είπε θα πέσει η αυλαία. Εδώ δεν μας είπε τι εννοεί με το διζωνική δικαιοδοτική ομοσπονδία και ποιο είναι το περιεχόμενο της, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Δίπλα γύρισε έγραφε ότι ο Ρόγλου, ο Ατούν, ο σύμβουλος στον Κυπρίο της συνομιλίας, ομιλά πλέον για διζωνική συνομοσπονδία. Νέα ορολογία, βρέξτε. Φεύγουμε από τη διζωνική ομοσπονδία και πάμε στη διζωνική συνομοσπονδία. Είναι ο τάφος του Αγίου Νεοφύτου, το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει μέσα αυτήν την ορολογία. Το λοιπόν. Όμως, εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχής
Ανίσχυε αυτό που είπε ο κύριος Ενωτιάδης, ότι διαπραγματευόμαστε το Κυπριακό, αυτή η κυβέρνηση, ο πρόεδρος Χριστόφιος, στη βάση αρχών. Και διαρωτώ με αν αυτά τα οποία είπα για το περιουσιακό είναι στη βάση αρχών. Αρχές σημαίνει του διεθνούς δικαίου, παραδείγματος χάρη για το περιουσιακό, οι αρχές Πινέιρο του 2005, που είναι το απάβγασμα της νομολογίας και της διεθνούς πρακτικής των περιουσιακών. Πρώτον δικαίωμα είναι η αποκατάσταση. Αυτά που είπα δεν συνηγορούν υπέρ του πρώτου δικαιώματος αποκατάστασης. Εδώ χρειάζεται να μπαίνουμε στο θέμα της αποζημίωσης σαν η ουσιαστική επιλογή για έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων. Δεύτερο, διαρωτώ με αν είναι στη βάση αρχών η σταθμισμένη ψήφος. Χύθηκαν ποτάμια αίματος για να εμπεδωθεί στο διεθνές δίκαιο, όπως κατοχυρώνεται και από την παγκόσμια διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, one man, one vote. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Σταθμισμένη ψήφος αντιστρατεύεται αυτήν την βασική αρχή. Μιλούμε για μία λύση, αν θα ήταν λύση αρχών, η οποία θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην πλήρη σεβασμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εδώ είναι που εισέρχονται πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για τον περιουσιακό, όχι μόνο για τη σταθμισμένη ψήφων, αλλά και για την αρχή της δημοκρατικότητας ενός καθεστώτος, την εκπεριτροπής Προεδρία. Ναι, με νικόσαν ψήφων, αν θέλετε, του ετάστοτε Πρόεδρου. Δεν νομίζω, και φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις, να μπορεί να γίνει δεχτόν οποιοδήποτε σχέδιο λύσης, το οποίο θα έχει μια ισχυράν, ας το βάλω έτσι, κεντρική κυβέρνηση, ισχυράν Προεδρία, όχι Προεδρία Mr. Thank you very much, που είναι απλώς διακοσμητικών στοιχείων, ο πρόεδρος μιας χώρας, αλλά μια ισχυρά Προεδρία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Κυπριακή ομόσπονδη, να το βάλω έτσι, δημοκρατία, θα μπορεί ουσιαστικά να επιλύει αδιέξοδα μέσα από την Προεδρία του. Αυτά τα πράγματα αντιστρατεύονται και δημοκρατικές αρχές. Δηλαδή, καταλήξαμε σε ένα φαινόμενο, εμείς οι Ελληνοκύπροι να είμεθα ιδιοκόμενοι στην εσχατιά του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να περάσουν. Το δεν πρόκειται να περάσουν, το είπε και ο πρόεδρος στο μνημόσυνο του Καβάζογλου. Non passera, είναι από το γαλλικό. Από την Πασονάρα, στον Ισπανικό. Μάλιστα, από τον Ισπανικό Φίλιο Πόλεμο. Λοιπόν, δεν είναι σωστές αυτές οι απόψεις και ούτε πιστεύω ότι κινούμαστε στην λύση του Κυπριακού πάνω στη βάση αρχών. Αν ήταν έτσι, έχει την πλήρη υποστήριξη μου. Αλλά δυστυχώς βλέπω σοβαρές αποκλίσεις από αυτές τις αρχές. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κλερίδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε πολύ επιγραμματικά σε αυτά που έχει πει ο κύριος Ενωτιάδη. Η κουβέντα πάντοτε το φέρνει στο πραξικόπιο. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, εγώ λέω στην Ελλάδα να συζητούμε για τον Εφήλιο πόλεμο και γιατί όχι για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Πάμε πιο πίσω, για το 1821. Έτσι πρέπει να γίνει. Αντί να συζητούμε για το μέλλον δηλαδή, ή να συζητούμε ποιο φταίει. Έγραψε κάποτε και η αιστεία, αστυγόμενοι για τις διάφορες εξεταστικές επιτροπές που γίνονται στην Ελλάδα, και έτσι θα καταλήξουμε και εδώ όπως πάμε. Πρέπει να βάλουμε και μια εξεταστική επιτροπή να δούμε γιατί ο εφιάλτης επρόδωσε τον Λεωνίδα. Ή γιατί είχαμε μνηστήρες στο σπίτι του Οδυσσέα και την Πενελόπη. Λοιπόν, κάπου δηλαδή αυτή η αναδρομή στην ιστορία πρέπει να σταματήσει. Δεν βοηθά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πάντοτε όταν υπάρχει προεκλογικός αγώνας αυτόν το τερτύπιν για συσπήρωση των ψηφοφόρων του Αγίου. Υπάρχει Κυπριακός σήμερα, κύριε Κλερίδη. Λοιπόν, αυτόν το τερτύπιν πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, σταματάτε την παρελθοντολογία. Αν είπα προηγουμένως παραδείγματα, αν πω στην παρελθοντολογία, τα οποία έμειναν αναπάντητα. Τώρα, όσον αφορά, επανέρχομαι και επιμένω. Δεν διαπραγματεύεται στο θέμα σε βάση αρχών. Δεν μπορεί εσείς να μιλήσετε για μειονότητα και πλειονότητα. Εγώ δεν μίλησα. Αλλά εφόσον επιλέξετε εσείς την ορολογία αυτή, δεν μπορεί η πλειονότητα να είναι, να είναι στο ίδιο επίπεδο στη λήψη αποφάσεων με τη μειονότητα. Αν μιλούμε για πλειονότητα και μειονότητα, που δεν είναι δυστυχώς αυτό το οποίο επεξεργάζεται ο διεθνής παράγοντας ή ακόμα και εμείς σήμερα. Ξεφύγαμε από την πλειοψηφία και μειοψηφία, μπήκαμε στην κοινότητα και τώρα συζητούμε κράτη.
Δύο κράτη, δύο ομόσπονδα κράτη. Όχι εμείς. Εμείς, ποιος, αφού είναι προτάσεις μας. Και σας διέφυγε, λαθάνουσα γλώσσα, να πείτε ότι είναι βελτίωση των σχεδίων. Δηλαδή, έχουμε το σχέδιο ΑΝΑ, στη βάση του οποίου συζητούμε και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Αν το κόμμα σας το πίνει, έχετε χτίσει το σχέδιο ΑΝΑ, κύριε Νοτιάδη. Κύριε Νοτιάδη, το Δημοκρατικό Συναγερμό, όπως τις διάβασα εγώ στην ομιλία του κ. Αναστασιάδη στη Βουλή στις 24 Φεβρουαρίου, μιλούν για κατοχύρωση μέσα από τη λύση των τεσσάρων ελευθεριών. Ήδη μία από τις ελευθερίες με τις προτάσεις του Χριστόφια έχει πάει περίπατο. Το περιουσιακό. Ήδη έχει πάει περίπατο. Και η δεύτερη πρόταση την οποία υπέβαλε για την κυπροποίηση των 50.000 επίκων χωρίς να εξασφαλίσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα με το άνοιγμα του κοφηλίου. Βεβαίως ξέρω. Ξέρω. Μια στιγμή. Βεβαίως. Κύριε Νοτιάδη, και επειδή υπάρχουν πολλοί πρέπει να νομιμοποιήσουμε λίγους. Όχι. Τότε γιατί δεν. Γιατί ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, κύριε Κλειδίδη, πόσους είχε να αποδεχθεί. Κανένα δεν αποδεχθεί. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος διαπραγματευόταν. Με συγχωρείτε. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος διαπραγματευόταν και δεν έχω ακούσει πουθενά. Έχει θέση του κυρίου Παπαδόπουλου. Αυτά τα λέτε εσείς, κύριε Νοτιά. Δείξτε, δεν μου το έγραφε. Αυτόν το έχω ακούσει πολλές φορές. Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Θα πρέπει να κλείσουμε. Τελειώνω με το εξής. Αν η διαπραγμάτευση γινόταν στην βάση αρχών, θα ήμουν ευτυχέστερος. Δυστυχώς δεν γίνεται στην βάση αρχών, γίνεται σε μια προσπάθεια, όπως είπε και ο κύριος Νοτιάδης, αν θέλατε να λύσετε το Κυπριακό και να συζήσετε μαζί με τους Τουρκοκυπρίους, έως εάν να είναι το πρόβλημα με τους Τουρκοκυπρίους. Δεν είναι με τους Τουρκοκυπρίους, είναι με την Τουρκία, την οποία αφήσαμε εκτός παιχνιδιού και την επενεί ο Γενικός Γραμματέας για τη θετική συνεισφορά του. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της κυπριακής προέλευσης της λύσης. Αν το διαπραγματευόμαστε λοιπόν στη βάση αρχών, εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι στη βάση των υποχωρήσεων και των κατοριστήσεων που διαπραγματευόμαστε.